Μαζί μα έχουμε τον πρόεδρο τη Ένωση Σωματείων Παιτοσφαίριση τη Πελοπονίσου, ο κύριο Κανελόπουλος. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε λίγο και το κομμάτι τη επανεκκίνηση και στο βόλεϊ στην περιφέρειά μα, στην περιφέρεια Πελοπονίσου, μετά και το πράσινο φω που δόθηκε από την πολιτεία. Κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα καταρχά. Καλησπέρα και σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε να ενημερώσω τον αθλητικό κόσμο για το βόλεϊ. Πάμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε την πρώτη ερώτηση. με γεγονό βέβαια ότι δόθηκε το πράσινο φω και από την Υπουργείο Αθλητισμού, από την Πολιτεία και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την επανεκκίνηση τη αγωνιστική δραστηριότητα. Καταρχά, σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα υποδομών. Ε, κάτι που σημαίνει ότι αναμένουμε αγωνιστική δράση ε, το αμέσω επόμενο διάστημα και στην Ένωσή μα. Έτσι, δεν είναι. Τι νεότερα έχουμε. Έτσι ακριβώ είναι. Είχαμε Ζητήσει από τις ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τέλος του Μαΐου ε, και από εκεί και πέρα θα γίνει ο καταρτισμός ε, των ομήλων και θα προχωρήσει η κλήρωση για να πραγματοποιηθούν οι αγώνες. Ε, έχουν κατατεθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων ε, από πλευράς των γυναικείων αναπτυξιακών τμήματων και αυτό είναι αναμενόμενο. Στο αντρικό δυστυχώς ε, δεν ήτανε μεγάλη συμμετοχή και αυτό βέβαια ήτανε και αναμενόμενο γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια σταθερά μειωμένη ε, ατο, α, ομάδων που συμμετέχουν στα αναπτυξιακά. Αρχαιώς. Να πούμε, ε, σε επίπεδο εφήβων, νεανίδων, που είναι και οι ηλικίε οι οποίες φέτος είναι σε μια δύσκολη περίοδο λόγω και των πανελλατικών εξετάσεων, ε, επηρεάζεται αυτό, αυτό το κομμάτι από αυτό το γεγονός, η συμμετοχή των σωματείων μέχρι στιγμής. Τι έχετε παρατηρήσει? Ναι, υπήρχε ένας επηρεασμός αλλά θα πρέπει να τον συγκρίνουμε με τις συμμετοχές πριν τη διακοπή των πρωταρχημάτων με την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Ε, εντάξει, δεν υπήρξε μεγάλη διαφορά. Οι συμμετοχές των νεανίδων αγγίζει στα περίπου στα 13, 13 ομάδες Εν, εν όψη, βέβαια, να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και πανελλήνιε, υπάρχουν φοιτητέ οι φοι, φοι, φοιτήτε που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλέ ομάδε να μην δηλώσουν συμμετοχή. Αλλά οι 13 ομάδε σε σχέση με τι 27-28 που ήταν αρχικά δείχνει ότι το 50% των ομάδων ε, δήλωσε συμμετοχή στο να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Εν αντιθέσει με τον, με τον ΕΦΥ, το οποίο δυστυχώς η συμμετοχή ήταν σε δύο ομάδες. Αλλά βέβαια αυτό δεν πρέπει να, μας, ε, ε, πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα γιατί η συμμετοχή των, του εφηβικού ε, πριν τη ε, διακοπή των πρωταθλημάτων είναι στις τρεις ομάδες. Που σημαίνει, ότι, που σημαίνει ότι και σε αυτό ε, σε σχέση με την, αρχική, με την αρχή της χρονιάς ε, είναι περίπου το ίδιο. Μάλιστα, κατανοητό. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, γιατί είναι δεδομένη η οδηγία ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθούν τα τοπικά πρωταθλήματα και να αναδειχθούν πρωταθλητέ σε κάθε, σε κάθε ένωση. Ε, Πώ έχει εικόνα έτσι, χοντρικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε και πότε να αναμένουμε ολοκλήρωση αυτή τη φάση για να περάσουμε σε πανελλαδικό επίπεδο σε αυτού του αγώνε. Καταρχήν. Ε έχουμε τη δυνατότητα από τις 7 Ιουνίου μέχρι 21 ή 25 Ιουλίου να ολοκληρώσουμε τα πρωταθλήματα. Εμείς επιλέγουμε να ξεκινήσουμε αμέσως μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, γιατί ένας μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα δίνουν πανελλήνιες, αλλά δεν, δεν μπορούμε να διαταράξουμε την εκπαιδευτική τους διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς προχωράμε σε, σε καταρτισμό σε ομίλου, όπου θα γίνει πιθανότατα σε άλλου ομίλου που είναι πιο πολλέ ομάδε ένα γύρο, σε άλλου θα γίνει ε, με δύο γύρου. Το οποίο βέβαια κοιτάμε να γίνουν μέσα ε, στην εβδομάδα. Δηλαδή η σκέψη είναι να γίνεται δευτερα Δευτέρα-Τετάρτη, Παρασκευή οι αγώνε, ώστε και με, με λιγότερο μετακινήσει των ομάδων, αλλά και με ένα αράπη που είναι υποχρεωμένε να κάνουν να διεξάγονται τρει αγώνε ώστε να μην υπάρχει μεγάλο κόστο για τι ομάδε για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι ανάγκε και απαιτήσει του πρωτοκόλλου. Ε, φιλοδοξούμε και πιστεύουμε ότι αν όλα ομαλα, πάνε ομαλά, θα έχουμε ολοκληρώσει μέσα στο πρόγραμμα που μα έχει βάλει η Ομοσπονδία, δηλαδή να έχουμε ανακηρύξει στους και στους έφηβους στις 21. Ιουλίου και αντίστοιχα στις 25 Ιουλίου να έχουμε ε, ανακηρύξει στους πέδες και κορασίδες. Ε, εντάξει, είναι το πιο μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στις κορασίδες γιατί η συμμετοχή φτάνει στις 21 ομάδες σε όλη την Πελοπόννησο. Μεγάλη συμμετοχή γιατί αν σκεφτούμε ότι ήταν περίπου 40 45 με καλά οι ομάδες που είχαν δηλώσει στην πρώτη φάση πριν την ε, διακοπή των πρωταθλημάτων κατανοεί και βέβαια είσαν και ομάδες που είχαν δηλώσει και δύο ομάδες να κατέβουν. Κατανοεί ο καθένας ότι τελικά η ανταπόκριση από πλεύρα των ομάδων ε, είναι μεγάλη γιατί ε, τα παιδιά ε, έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να μπουν στο γήπεδο ανεξαρτήτως αν ε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που θα αναγκαστούν να αγωνιστούν στη σάλα μέσα σε καλοκαίρι και με ζέστη. Σωστό, κατανοητό και η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε πολλές φορές τα αιτήματα των ίδιων των αθλητών προς τους παράγοντες ότι ναι, θέλουμε να κατέβουμε, θέλουμε να θυσιάσουμε πολύτιμο από χρόνο από τον ελεύθερο του καλοκαιριού προκειμένου να επιστρέψουμε στην αγωνιστική δραστηριότητα και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε εισπράξει και εμείς εδώ αυτό στην Αρκαδία μέσα από τοπικούς αθλητικούς συλλόγους. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το διάστημα, γιατί όλα γίνανε πολύ γρήγορα, με το διάστημα της επιστροφής των ομάδων από την πλήρη αποχή από την αγωνιστική δραστηριότητα και τις προπονήσεις, στην ουσιαστική επίσημη αγωνιστική δράση, είναι ένα διάστημα το οποίο, που έχει μεσολαβήσει, το οποίο δεν ε. είναι πολύ μεγάλο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει, να προβληματίζει λίγο και τους λόγους για το κατά πόσο η προετοιμασία θα είναι επαρκή ώστε τα παιδιά να μπουν με ασφάλεια στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σας προβληματίζει και σας αυτός ο παράγοντας. Με όλα αυτά που έχουν γίνει και με τη διάθεση της πολιτείας να επανεκκινήσει τον εραστεχνικό αθλητισμό. Καταρχήν, τόσο οι ομάδες που συμμετέχουν, αλλά όσο και οι ομάδες που συνειδητά επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα, έχουν απολύτω δίκιο. Το διάστημα τώρα, ε, γι' αυτό εμείς αφήσαμε ένα μεγάλο κενό διαστήματος για να μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις και να επανέλθουν σταδιακά οι αρχιτές και αρχιτήρες από πλευρά των ομάδων για να μπορέσουμε να ε, πάμε με μια ομαλή ε, διαδικασία στην επανεκκίνηση αυτή. Ε, υπάρχουν ε, διφορούμενες απόψεις αν έπρεπε να ξεκινήσουμε ή όχι όλες οι απόψεις έχουν το έχουνε τα θε, έχουν το δίκιό τους από την πλευρά τους Θεστό, όμως πρέπει να κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε το εξή ότι η πολιτεία ή αν θέλετε και η ομοσπονδία ε, υποχρεώθηκε μέσα σε εισαγωγικά που πλευράς να επανακινήσει τα πρωταθλήματα τα αναπτυξιακά για τη μοριοδότηση που παίρνουν οι, οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι αθλήτες και αθλητές ε, όταν πετύχουν αυτή τη διάκριση. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν φωνές από όλα τα αθλήματα που έλεγαν ότι τα παιδιά μας πρέπει να τελειώσουν να πάρουν τα μόρια για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και μια καλύτερη σχολή στο μέλλον. Και αυτό δυστυχώς ε, εξανάγκασε ακόμη και αυτούς που είχαν προβληματισμού και είχαν μία φιλοσοφία όπου δεν ήθελαν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα να αλλάξουν την απόφαση τους αυτή και μέσα σε αυτά ήταν και η Ομοσπονδία του βόλει, γιατί αν θυμάστε ήταν από τις πρώτες Ομοσπονδίες που η διοίκηση τέωσε, είχε κάνει αναπτύσσιο το, το των όλων και μετά την, ε, την τροπολογία της, ε, της πολιτείας επανήλθε πάλι και στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα αυτά Έδωσε τη δυνατότητα σε ομάδες που επιθυμούν ε, να ολοκληρώσουν και να συμμετάσχουν σε αυτά. Ε, κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, και το επόμενο διάστημα να κάνουμε κουβέντα για το βόλιο τη Πελοποννήσου, να παρακολουθήσουμε αυτήν την εξέλιξη και να συζητήσουμε σταδιακά και για το τι να περιμένουμε για τη νέα αγωνιστική περίοδο που όλοι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί με κανονικότητα και χωρίς προβλήματα από την πανδημία αυτή που ζούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ καλά.